Πάμε στον πάμε στο Βασίλη Σαμπράκο που τον έχουμε να μεγαλώσει λίγο παρέα. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Καλά, εγώ τι μου συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές εβδομάδες? Μου συμβαίνει πάντα να είμαι κουρασμένος, γιατί έχει προηγηθεί η Τρίτη και η Τετάρτη που είναι το Champions League. Αλλά έχω και πάντα και μια αίσθηση, γιατί αυτό μας έχει δημιουργηθεί, μια αίσθηση ανυπομονησίας. Δηλαδή που, από τη μια λες, έχω δει πόσα μάτς σε 48 ώρες, πάρα πολλά. Κάποια ζωντανά, κάποια σε highlight, κάποια εκ των υστέρων. Και λες, μπορεί να περιμένω να δω και άλλα παιχνίδια, και όμως περιμένεις, γιατί μας έχουν καλομάθει ότι οι πέμπτες να είναι καλές. Οπότε έχω μια γλυκιά ανυπομονησία, μια προσμονή για τα απόψινα παιχνίδια. Χωρίς να μπορώ να πω ότι έχω και την απέτηση κάθε φορά το τέλος της βραδιάς να μας βρίσκει, ξέρω εγώ, και να έχουμε τρεις νίκες. Δεν λέω τέσσερις, γιατί είναι ακραίο. Ναι, αλλά πώς να το πω, νομίζω ότι και το περιβάλλον πρέπει να σκέφτεται λίγο υπερβατικά. Επηρεάζει, δημιουργεί μια άβρα για τις ομάδες που τις τραβάει, τις πιέζει να συνεχίσουν να κάνουν υπέρβαση. Ναι. Αυτό είναι που έχω στο μυαλό μου ως νοοτροπία. Είναι δύσκολο το ζευγάρο μας σήμερα. Ναι, όλα είναι δύσκολα και προσπαθούσα, ας πούμε, να βάλω σε μια σειρά χθες το βράδυ τους συντελεστές δυσκολίας που έχουν οι ελληνικές ομάδες. Ναι. Και λέω, εξορισμού πρέπει να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι για όλους δεν μπορεί να απαιτείς από εκείνους να φτάσουν στη νίκη ή ακόμη και στο να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Και δεν ξέρω κανέναν, γιατί θεωρητικά το κατά τεκμήριο πιο εύκολο έργο από τους τέσσερις θεωρητικά το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί λες, αντιμετωπίζει μια ομάδα που εγώ δεν λέω ότι είναι η ασθενέστερη στο γκρουπ του, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Λες όμως είναι μια ομάδα που ήρθε από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, είναι εξορισμού, ας πούμε, η πιο αδύνατη. Πιο βατή τουλάχιστον. Ναι, ναι. Όμως το να βάζεις σε μια ελληνική ομάδα την απέτηση, άλλο είναι την προσμονή, άλλο είναι να... Να βρίσκεις λόγους για να πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει. Ναι, βρίσκουμε λόγους για να πιστεύουμε ότι ο ΠΑΟΚ με όσα μας έχει δείξει μέχρι εδώ στο Europa League, στο Conference League, είναι μια ομάδα που λες, την εμπιστεύομαι ότι θα συμπεριφερθεί, ότι ακόμη και αν το παιχνίδι δεν τη ρολάρει από την αρχή ευνοϊκά, δεν λέω να βρεθεί πίσω στο σκορ, λέω ο αντίπαλος να πιέσει και η πίεση του, αυτή η μαχητικότητα που όλοι περιμένουμε ότι θα έχει η Αμπερντίν, ότι μπορεί να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να τον εκνευρίσει. Ναι. Τον έχει δει να μην εκνευρίζεται στα προηγούμενα παιχνίδια του. Τον έχει δει να βρίσκει την ηρεμία του, να βρίσκει τον τρόπο ακόμη και εκτός έδρας να νιώσει καλά, να νιώσει ότι έχει την κατάσταση υπό έλεγχο ή ότι μπορεί να τη βάλει υπό έλεγχο. Άρα μπορείς να την έχεις την προσδοκία, μπορείς να δεις πώς γίνεται. Απ' την άλλη όμως, δεν είναι ότι του ζητάς κάτι που μπορεί να φτάσει να γίνει απέτηση. Ναι, λέω ότι στο δικό μου μυαλό ο ΠΑΟΚ δεν θα φύγει ιτημένος απόψε. Όμως δεν λέω με αυτό ότι είναι μια εύκολη δουλειά. Δεν μπορεί να έχεις την εντύπωση ότι είναι μια εύκολη δουλειά. Ζητάς από μια ελληνική ομάδα που δεν ήταν πέρσι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να το κάνει όλο αυτό να είναι η ρουτίνα της. Το να καταφέρνει να παίρνει θετικό αποτέλεσμα μακριά από την Ελλάδα, μακριά από την Κύπρο. Θέλουμε, αυτό χτίζεται, η απέτηση και αυτή η νοοτροπία χτίζεται μέσα από παραστάσεις. Χρόνο με το χρόνο. Κάνεις. Έτσι, αυτό, ακριβώς αυτό. Άρα λέω, ναι, θεωρητικά αυτή είναι η πιο εύκολη αποστολή από τις τέσσερις, γιατί για τους άλλους, είτε λόγω ονόματος αντιπάλου, είτε λόγω ονομασίας προέλευσης, δηλαδή ποιο είναι το πρωτάθλημα από το οποίο έρχεται, είτε έδρας, θα πεις, okay, δεν είναι η ελληνική ομάδα το φαβορί, όσο πατριωτικά και αν θέλεις να το δεις, όσο να το κοιτάζεις από αυτή τη σκοπιά και να θέλεις να πιστεύεις ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν κάνει τόσα θέματα, δεν έχουν κάνει. Μακάρι να κάνουν και να φτάσουμε σε μια εποχή
να λέμε ότι είναι μια ελληνική ομάδα, μπορεί να παίρνει τον εαυτό της για ισοϊψή με μια ομάδα που είναι από το γαλλικό, από το ισπανικό, από το αγγλικό πρωτάθλημα. Εύχομαι να τη ζήσω αυτή την εποχή, δεν πιστεύω καθόλου. Αν πεζόταν στο στοίχημα θα πόνταρα όλα μου τα υπάρχοντα ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Τουλάχιστον όσο είμαστε εν ζωή εμείς. Βασίλη, αυτή τη στιγμή οι τρεις του κέντρου, ας πούμε, εκτός τον ΠΑΟΚ, το Χ το υπέγραφαν τώρα, pre-game. Κοίτα, η ΑΕΚ νομίζω θα το υπέγραφε με άνεση. Συμφωνώ. Αν πει βέβαια, μπορεί να, η δεύτερη σκέψη να είναι, ναι ρε φίλε, αλλά η Μαρσέη γίνεται σε ένα στάδιο πάρα πολύ μεταβατικό. Έχει αλλάξει προπονητή που είχε μόλις αλλάξει προπονητή. Mm-hmm. Έχει μια παράνοια εκεί με τους οπαδούς και τη διοίκηση. Ξυλώθηκε στην πραγματικότητα η προηγούμενη διοίκηση. Άρα λες, στη μεγάλη εικόνα, αν είναι να υπάρχει μια δύναμη στιγμή του ισχυρού αντιπάλου, μπορεί να είναι αυτή. Ναι. Θυμάμαι ότι πάνω κάτω τα ίδια λόγια έλεγα και όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη Μαρσέη, πρωτού παίξει το πρώτο παιχνίδι δηλαδή, ναι. Ότι ναι, όταν κοιτάζει τη χρηματιστηριακή αξία, αποκαρδιώνεσαι και λες, πάω εγώ να συγκριθώ με μια ομάδα των 50-60 εκατομμυρίων ευρώ σε εμπορική αξία με μια ομάδα που περνάει πολύ τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Ναι. Όμως η στιγμή, το ότι είχε αλλάξει προπονητή και ότι ο καινούργιος προπονητής τότε, ο Μαρθελίνο, είχε 2 ή 3 φιλικά παιχνίδια όλα και όλα, δημιουργούσε μια συγκυρία ευνοϊκή για την ελληνική ομάδα. Ναι. Αποτυπώθηκε αυτό στα παιχνίδια και στα 2 παιχνίδια. Ακόμη και στο παιχνίδι στο Βελοντρόμ που η Μαρσέη βρήκε ένα διάστημα καλό στο παιχνίδι της. Λέω λοιπόν ότι και εδώ για την ΑΕΚ θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε φίλε, τώρα είναι η στιγμή που μπορεί να το κάνει η ΑΕΚ απέναντι στη Μαρσέη, που ακόμα ο Γκατούζο δεν έχει καταλάβει ποιος είναι ποιος και πώς οργανώνονται να επιτεθούν και πώς οργανώνονται να αμυνθούν. Ναι. Αλλά ναι, λέω ρεαλιστικά ότι θα έπρεπε να το υπογράφει. Ναι. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει προηγηθεί και το διπλό στο Brighton, γι' αυτό το λέω. 4 βαθμούς αυτές τις 2 έδρες είμαστε. Οκ, πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι, 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 σωστά. Για τον Ολυμπιακό είναι η βαθμολογική του συγκομιδή τέτοια που. Δεν το επιτρέπει. Δεν θα τον άφηνε μάλλον να το υπογράψει. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, όταν σκέφτεσαι ποιος είναι ο απέναντι, πάλι θα πω και έχεις και το ρεαλισμό, υπογράφεις. Για τον Παναθηναϊκό μπορεί και να μην το υπέγραφε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ναι. Την αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι, μπορεί να μην το υπέγραφε. Με την αυτοπεποίθηση ότι στην έδρα του, που βέβαια τώρα δεν είναι, είναι λίγο. Επανέρχεται. Στη Λεωφόρο. Ναι. Ναι, ναι, και στην κατάσταση που ήταν στην προκριματική φάση, ναι, του Champions League ο Παναθηναϊκός. Συν για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μείον για τον Γιάννη Αλαφούζο, θα έλεγα εγώ. Έτσι είναι. Ναι. Και μείον, θα σου πω, αν το σκεφτείς και λίγο ακόμα πιο ανοιχτά, πολύ μείον για πολύ κόσμο από την επαρχία που ταξίδευε και είχε επιτέλους την ευκαιρία να δει τον Παναθηναϊκό από κοντά, γιατί οι επαρχιώτες εδώ δυσκολεύονται οι Αθηναίοι να βρίσκουν εισιτήριο στο Λεωφόρο, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία. Ναι. Και αυτό είναι για μένα μεγάλο κρίμα. Δηλαδή, πάνω που δινόταν αυτή η ευκαιρία σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ταξίδευαν και βρίσκονταν στην Αθήνα για να δουν ένα παιχνίδι και να δουν την αγαπημένη της ομάδα από κοντά, αυτό σταματάει. Αλλά αν κοιτάζεις το αν την ομάδα θα την να την επηρεάσει, όχι, είναι δεδομένο. Μπορεί να βγει θετικό. Ναι. Θετική. Ναι. Ναι, 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 έτσι είναι. Είναι μια πραγματικότητα. Άρα με αυτό που έχει χτίσει στα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκός από την αρχή του καλοκαιριού στην Ευρώπη, ναι, το πιθανολογώ ότι δεν θα το υπέγραφε. Γιατί κατάφερε να νικήσει το βαρύ όνομα, ας πούμε, του ομίλου, ναι, του ομίλου του. Ναι. Οπότε, ξέρεις, με αυτή την οτροπία μάλλον δεν θα το υπέγραψε. Ναι. Έτσι σκέφτομαι. Τώρα αν πάμε πιο ειδικά στα παιχνίδια και μιλήσουμε σχετικά με το τι έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, λέω ότι η πρόκληση που έχει στο δικό μου μυαλό είναι το να μην επιτρέψει στο φυσικό παιχνίδι του αντιπάλου να τον εκνευρίσει. Κοίταζα λίγο το πώς πήγε η Αμπερντίν με την Ελσίνκη στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Σκωτία, που ήταν ένα μάτς που έβγαλε ισόπαλο αποτέλεσμα. Ναι. Η Αμπερντίν έκανε καλύτερα πράγματα συγκριτικά με την Ελσίνκη. Άρα αυτό λέει,
αν μπορεί να είναι ένα μέτρο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο τη δυναμικότητά της, δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει, που δεν μπορεί να επιτεθεί, που δεν μπορεί να κάνει ευκαιρίες. Ναι. Σίγουρα όμως είναι μια ομάδα που υπολείπεται σε ποιότητα από τον ΠΑΟΚ. Άρα τι κάνει μια ομάδα που υπολείπεται σε ποιότητα, πάει στη δύναμη. Έτσι τελειώς. Ναι. Ναι, αν το έχει και από DNA που οι Σκοτζέζοι το έχουν, πάει παραπάνω στη δύναμη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις, αν δεν έχεις κάνει scouting την Αμπερντίν για να σκεφτείς πώς θα προσπαθήσει να παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επειδή έχει μειονεκτήσει ποιότητα, θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το έλλειμμα με τη δύναμη και με το σκληρό παιχνίδι. Αυτό μια ομάδα που παίζει μακριά από την χώρα της και από την έδρα της και που πάει και σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες συγκριτικά με αυτές που έχει στη χώρα της. Mm-hmm. Έφυγε από εδώ, δηλαδή εκεί ήταν περίπου καλοκαίρι και πήγε εκεί και είναι, έβλεπα προπόνηση με σκουφιά, λεμουδιέρες, γάτια και όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ απλό αυτό να προσαρμοστείς σε αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες μέσα σε 48 ώρες. Λέω λοιπόν μια ομάδα που την εκνευρίζει λίγο το φυσικό περιβάλλον. Αν την εκνευρίζει και ο αντίπαλος με την κλωτσά του και με τις αγωνιές του, πάει να της μεγαλώσει τον εκνευρισμό. Αυτό είναι όλη η πρόκληση που βλέπω ότι έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του. Προφανώς αν βάλει πρώτος γκολ θα βρει τον τρόπο να ηρεμήσει, γιατί θα τον ηρεμεί η σκέψη ότι έχει πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Αντίθετα, αν βρεθεί πίσω στο σκορ από μια ομάδα που βαράει κιόλας και που σε κάθε μονομαχία και κάθε διεκδίκηση πηγαίνει και παίζει στα κόκκινα, μπορεί ο εκνευρισμός να μεγαλώσει, να γίνει ακόμη πιο μεγάλη η δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μέσα από όσα έχει κάνει μέχρι εδώ στο conference φέτος, τον έχει τον τρόπο να τη βρει, να σκεφτεί για να ηρεμήσει. Τον έχει τον τρόπο να διαχειριστεί δηλαδή τα συναισθήματά της. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Περιμένω από τον ΠΑΟΚ να πάει για να παίξει. Δηλαδή για να πάρει την μπάλα, για να είναι κυρίαρχος, για να είναι εκείνος που επιτίθεται και που βάζει τον αντίπαλο πίσω από την μπάλα. Αυτό το παιχνίδι περιμένω ότι θα δω. Θα πω πάλι την Αμπερντίν δεν την ξέρω, την έχω... Η εικόνα μου είναι μέσα από highlights και μόνο, άρα δεν μπορώ να έχω και άποψη σε σχέση με το αν έχει κάποιο πολύ δυνατό στοιχείο στο παιχνίδι της που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το ματσάρει. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να σκεφτώ ότι μπορεί να έχει κάτι να πλεονεκτήσει κάτι άλλο από αυτό που, από τα στοιχεία που ανέφερα, δηλαδή στο φυσικό παιχνίδι και στη σέντα. Ναι, ναι, στη δύναμη. Είναι το μόνο πράγμα που σκέφτομαι και κατάλαβα μέσα και από όσα διάβασα από τις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου για αυτό το παιχνίδι, ότι και εκείνος αυτό πάνω κάτω έχει προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει. Ναι. Και επειδή σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ καλός, περιμένω και έναν ΠΑΟΚ που θα είναι καλά προετοιμασμένος και σε αυτό το κομμάτι της αγωνιστικής του νοοτροπίας, δηλαδή το ψυχικό και το πνευματικό. Περιμένω μια ομάδα δηλαδή που, επειδή πια ο ΠΑΟΚ έχει νέους που έχουν μεγαλώσει και έχει και αρκετούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, λες ότι όλο αυτό συνθέτει μια ομάδα, ένα γκρουπ που μπορεί μια κατάσταση σαν αυτή που περιγράφουμε να την διαχειριστεί. Άρα χωρίς να γίνω πολύ αυστηρός με τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι πολύ μεγάλη η ευκαιρία του να μείνει πάνω στο κύμα, να έχει εκείνος τον έλεγχο στον όμιλο του. Νομίζω ότι απόψε εδώ με αυτή την οτροπία θα πάει για να την αξιοποιήσει όλη αυτή την ευκαιρία που εκείνος την έχει δημιουργήσει μετά όσα έχει κάνει μέχρι εδώ. Έτσι σκέφτομαι ότι έχει προετοιμαστεί για αυτό το μάτς. Είναι ένα μάτς που αν νικήσει, μετά τον κάνει πολύ δυνατό τον άνεμο για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο του. Δεν λέω ότι μέσα από τα μεχνίδια με την Αμπερντίν θα κλειδώσει την πρωτιά, αλλά λέω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Φυσικά και στην περίπτωση που έρθει ισόπαλο το αποτέλεσμα, είναι μια χαρά για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να προβληματιστεί πολύ, εφόσον η εικόνα του είναι κοντά σε αυτά που έχουμε δει στα προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια του. Ναι, σίγουρα δεν το χαλάει το Χ, αλλά αν πάρει το διπλό, περιμένει στα δύο παιχνίδια της Φραγκφούρτης με το Ελσίνκι
την γκέλα των Γερμανών για να πάει πέμπτη αγωνιστική και με ήττα να μην χάνει την πρώτη θέση. Να εκμεταλλευτεί η απώλεια τη Φραγκφούρτη. Οπότε είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ σήμερα, πιστεύω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και ξέρεις, όταν συζητάμε για το πώς γίνεται μια ομάδα να πετυχαίνει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να είναι το όριο των απαιτήσεων, ας πούμε, που μπορείς να έχεις ρεαλιστικά προτού αρχίσει μια διαδικασία, ψάχνεις που θα κάνει υπερβάσεις. Ναι. Υπέρβαση είναι να νικάς την Άιντραχτ όπου και αν παίζεις, όταν είσαι ελληνική ομάδα. Και σε όποια κατάσταση και να είναι. Ναι, και η υπέρβαση είναι το να λες κάνε νίκη εκτός έδρας, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, όποιας δυναμικότητας και αν είναι ο αντίπαλος. Είναι μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Δεν είναι απλό να ζητάς από μια ελληνική ομάδα να νικά εκτός έδρας. Μα δεν έχουμε να δειγματίσουμε κάτι την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Σωστά. Εννοείται. Σωστά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίσουμε τίποτα. Σίγουρα. Έτσι είναι. Και έτσι και αλλιώς θα πω ότι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ στο Conference League την προηγούμενη φορά του είναι που επηρέασε την νοοτροπία, την ελληνική νοοτροπία, και δεν αναφέρομαι μόνο στις ίδιες τις ομάδες ως οργανισμούς, αναφέρομαι και στην ευρύτερη κοινωνία των ποδοσφαιρόφιλων, αυτών που παρακολουθούν δηλαδή τα παιχνίδια. Ήταν τον ΠΑΟΚ να κάνει καλά πράγματα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και άρχισαν να σκέφτονται ότι οι ομάδες μήπως επιτέλους πρέπει να δίνουν σημασία στα καλοκαιρινά προκριματικά, να ετοιμάζονται γρήγορα και να αξιοποιούν την ευκαιρία που δίνει μια νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία δεν κυκλοφορούν τα μεγέθη που κυκλοφορούν πια και στο Europa League. Γιατί στο Champions League κυκλοφορούσαν από πριν, τώρα πια έχουν μεγαλώσει τα μεγέθη και στο Europa League, γιατί και το Europa League δίνει πίσω περισσότερα λεφτά. Ναι. Και άρα μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες δεν το αντιμετωπίζουν ως μια διαδικασία, πώς να το πω, παρηγοριάς, αλλά βρίσκουν κίνητρο να διεκδικούν τρόπο και να κάνουν πορεία μέχρι το τέλος. Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος. Εμείς τώρα φέτος το βιώνουμε πρώτη φορά αυτό, που οι ελληνικές ομάδες έχουν φτιάξει πραγματικά, κάθε μία από αυτές που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν φτιάξει από 2 εντεκάδες. Αυτό που σήμερα εμείς κάνουμε ουσιαστικά για πρώτη σεζόν, εγώ δεν θυμάμαι προηγούμενη φορά που 4 ομάδες είχαν η κάθε μία από 2 εντεκάδες για να μπορούν να το σηκώνουν το βάρος και τελικά πραγματικά να αλλάζουν τόσο από παιχνίδι σε παιχνίδι, που να λες ότι ο προπονητής μπορεί να έχει την απέτηση η ομάδα του να είναι το επίπεδο της απόδοσής της και τα στοιχεία της ταυτότητάς της να είναι εκεί, όποιοι και αν παίζουν. Ναι. Στην Ευρώπη αυτό είναι μια... Αυτονόητο. Αυτονόητο πια. Και για τους ομάδες που η διοργάνωση στην οποία μετέχουν είναι το Europa League. Άρα δεν είναι πολύς ο χρόνος, λέει η εμπειρία του Europa League, που στο conference μια ελληνική ομάδα θα μπορεί να πηγαίνει μακριά. Εγώ λέω ότι μέσα σε ένα διάστημα τριετίας θα ζούμε σε μια εποχή που και οι ομάδες που μετέχουν στο Conference League, επειδή τα έσοδά τους τα έχουν ανέβει, θα είναι ομάδες που θα έχουν ρόστερ τέτοιο που να τους εγγυάται ότι θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και στο εγχώριο πρωτάθλημα και στο Conference League. Αυτό το δρόμο θα πάρει και αυτή η διοργάνωση, γιατί θα ενισχύεται και με όλους εμπορικούς. Το καταλαβαίνουμε ήδη ότι η UEFA προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με όρους marketing, όπως αντιμετωπίζει το Europa League. Δεν δίνει πίσω στις ομάδες ακόμη τα ίδια λεφτά. Προς τα εκεί πηγαίνει όμως. Άρα, ξέρεις, είναι ζήτημα χρόνου να μην μπορούμε ούτε εκεί να κάνουμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι με τέτοια νοοτροπία θα πρέπει να είναι οι ελληνικές ομάδες στο Conference League, όπως φυσικά και στο Europa League στην φετινή σεζόν. Ότι δεν είναι ευκαιρίες που δεν ξέρεις πότε θα τις έχεις ξανά. Έτσι σκεφτόμασταν σε σχέση με το Champions League, τώρα πια έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε για το Europa και για το Conference. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Τώρα από τους άλλους, αν πούμε που περιμένω να δω ομάδα να παίρνει θετικό αποτέλεσμα, αν έπρεπε σε έναν από τους τρεις να ποντάρω, θα ποντάρω στον Παναθηναϊκό.
Αλλά πάλι θα πω και θα κλείσω έτσι την κουβέντα, είναι Πέμπτη και έχουμε λόγους να με ρεαλισμό να πιστεύουμε ότι μπορούν οι ομάδες να κάνουν θετικά αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, εύχομαι να κρατήσει και στην επόμενη αγωνιστική. Για να δούμε. Μακάρι. Για να δούμε. Να είσαι καλά, Βασίλη. Μακάρι. Να είσαι καλά, να πω και σήμερα μαζί μας Ραχνινόβη, με την χωρικός αυτής της ενότητας. Και τα λέμε αύριο. Εύχομαι να έχουμε να κουβεντιάζουμε ευχάριστα. Με θετικά αποτελέσματα. Θα έχουμε και, τα αποτελέσματα και τα του πρωταθλήματος που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Σωστά. Ωραία. Καλή συνέχεια. Βασίλη, γεια σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά.